Πάμε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, στον Αντώνη Κρητικό που είναι αυτή τη στιγμή στον Ασπρόπυργο. Επεισόδια σε δύο μέτωπα νωρίτερα. Αντώνη, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από εκεί που είσαι, να δούμε τις εικόνες και να μας πεις γιατί και ποιοι επιτέθηκαν κατά περιπολικού με πέτρες. Την ώρα λοιπόν που η Δυτική Αττική, Νίκο, καλησπέρα, είναι στο κόκκινο και ο ΕΟΔΗ πραγματοποιεί συχνά και συνεχώς rapid test στους κατοίκους. Είχαμε ένταση εδώ στην περιοχή του Ασπροπύργου μετά από δύο διαδικτυακά καλέσματα, ένα για την Ελευσίνα και ένα για τον Ασπρόπυργο, από αρνητές του κορονοϊού. Περίπου 80 άτομα, ξεκινώντας από το 1ο Δημοτικό Σχολείο του Ασπροπύργου, βγήκαν στη λεωφόρο ΝΑΤΟ όπου βρισκόμαστε, επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με πέτρες, άναψαν φωτιές σε κάδους, έγινε εδώ ένα ανθρωποκυνηγητό και στη συνέχεια χάθηκαν στα στενά του Ασπροπύργου, όπου και συνέχισαν τα επεισόδια όπως μαθαίνουμε. Στην Ελευσίνα τώρα, είναι η εικόνα που βλέπουμε και πήραμε νωρίτερα... πριν από λίγο από την επίθεση στο περιπολικό στον Ασπρόπυργο. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στην Ελευσίνα. Γιατί εκεί υπήρξε ένταση. Έτσι, είχαμε λοιπόν το δεύτερο διαδικτυακό κάλεσμα στην Ελευσίνα, εκεί όπου προσήχθη ένας άνδρας, ο οποίος βρέθηκε στην κεντρική πλατεία χωρίς μάσκα, φωνάζοντας συνθήματα κατά των αστυνομικών και χωρίς φυσικά σχετικό SMS. Να πούμε ότι από τις 6 το απόγευμα εδώ υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Όταν του ζητήθηκε να φορέσει τη μάσκα του, επιτέθηκε φραστικά στους αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν και στην προσαγωγή του, Νικό. Να σε ευχαριστήσουμε, Αντώνη Κρητικά, για την ενημέρωση ζωντανά από τον Ασπρόπυργο.